Στου αδελφοί θα διαβάσουμε τη σελίδα 576. Σελίδα 576, ψαλμός ρο κάπα σίγμα ταφ. 126 ψαλμός. Σελίδα 576, 126 ψαλμός. Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους στη Σιών, ήμεθα όσοι ενηρευόμενοι. Τότε ενεπλήστη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλία έκαμε ο Κύριος δι' ημάς, ενεπλήστη μεν χαράς. Επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών ως τους χυμάρους εν τον νότο. Ισπύροντες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θέλους η θερήσει. Ως της έρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Αμήν. Ύμνος χαράς, εφροσύνης, προβληματισμού και εξήτησης. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, μετά από 70 χρόνια, τον προφητικό Λόγο του Θεού, μετά από 70 χρόνια ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι θα αποστρέψει την εχμαλωσία του λαού Ισραήλ, η οποία προήλθε εξαιτίας της αμαρτίας, παράβασης, ειδωλολατρίας και της ανομίας. Αλλά ανθρωπίνως, καθώς έφταναν τα χρόνια στο να ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος που ο Θεός είχε δώσει, οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τίποτα το ιδιαίτερο που θα μπορούσε πράγματι να δοθεί ώστε να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Όμως κάποιοι περίμεναν πιστεύοντας το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός αυτούς που περίμεναν τους προετοίμαζε. Προετοίμαζε την καρδιά τους. Ήλπιζαν ότι ο Θεός που ελάλησε είναι δυνατός να εκτελέσει και επίστευαν στο Λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα, όταν ξαφνικά ο πλανητάρχης της εποχής εκείνης, ο Κύρος, ο οποίος είχε συντρίψει όλα τα βασίλεια της γης, εξέδωσε ξαφνικά μια διαταγή λέγον, ούτω λέγει ο Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, πάντα τα βασίλεια έδωκεν εις εμέ Κύριος ο Θεός του ουρανού, και αυτός με διέταξε να οικοδομήσω εις αυτόν τον Θεό οίκον στα Ιεροσόλυμα, η οποία είναι η πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Γι' αυτό όποιος είναι εκ του λαού τούτου ας εγερθεί, ας αναβήσει Ιερουσαλήμ και ο Θεός να είναι μαζί του. Και προσέταξε και πρότρεψε όλους να τους βοηθήσουν. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τότε σηκώθησαν οι αρχηγοί των πατριών του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λεβίτες με τα πάντων όσων το Πνεύμα διήγηρε ο Θεός για να ανεβούν και να οικοδομήσουν τον οίκον του Κυρίου. Αυτοί που τον περίμεναν ήσαν έτοιμοι. Αυτοί που τον περίμεναν, σε αυτούς ο Θεός έκανε επέμβαση και διήγηρε την καρδιά τους. Και έτσι ο Θεός οδήγησε λίγο λαό πίσω στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη αποστολή και μεγάλο έργο. Καθώς όμως έφτασαν εκεί, είδαν πόσο λίγοι είναι. Και παρόλο που όλα τα έθνη έλεγαν «Μεγαλία έκαμε ο Θεός τους ανάμεσα στα έθνη» και οι ίδιοι ομολογούσαν «Μεγαλία έκανε ο Θεός για μας», όμως άρχισε ο προβληματισμός και η εξήτηση. «Όμως είμαστε λίγοι. Επίστρεψον Κύριε τους οχμαλώτους, το υπόλοιπο τους πολλούς, τους εχμαλώτους τους δικούς μας,
ως τους χυμάρους του Νότου. Χυμάροι του Νότου, ο Νότος ήταν ένας τόπος του Ισραήλ, έρημος, άνυδρος, ξερός, που όμως όταν άνοιγε τους καταράκτες του ο Θεός του ουρανού με ιετό, τότε κατέβαιναν πλήθος υδάτων μέσα από τους χυμάρους, ώστε πρασίνιζε όλη η περιοχή. Ήταν ένα θαύμα που έκανε ο Θεός και για τον άνυδρο τόπο του Ισραήλ. Το επιμένω αυτό, ένα θαύμα που έκανε ο Θεός και στον άνυδρο τόπο της γης του Ισραήλ. Γιατί υπήρχε ο έφορος τόπος στη γη Ισραήλ, αλλά υπήρχε και ο άνυδρος για τον οποίο μεριμνούσε και φρόντιζε ο ίδιος ο Θεός, καθώς τίποτα ανθρώπινα δεν ήταν δυνατόν. Και ο λαός Ισραήλ το ήξερε αυτό. Ήξερε τις θαυμαστές επεμβάσεις που κάνει ο Θεός στον άνυδρο τόπο με μία μέθοδο. Να ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού και να εκχέει τον ιετόν το δικό του. Βεβαίως αυτό τότε ήταν φυσικός τρόπος ενέργειας του Θεού. Σήμερα όμως είναι πνευματικός τρόπος ενέργειας του Θεού. Πολύ παρηγορητικός αλλά και απολύτα βέβαιος. Είναι αυτός που μεριμνά για τους άνυδρους τόπους του λαού του. Για τις περιοχές που δεν υπάρχει υγρασία, δεν υπάρχει δροσιά πνεύματος Αγίου. Και αυτή την προσευχή έκανε ο λαός Ισραήλ. Τους άνυδρους τόπους, Κύριε, βρέξε να βλαστήσουνε, να ανθίσουνε οι άνυδροι τόποι. Βρέξε, Κύριε. Είχανε επίγνωση των ενεργειών του Θεού και της χάρης του Θεού. Αυτούς όμως τους λίγους που είχε προετοιμάσει ο Θεός, επειδή ήλπιζαν και πίστευαν στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, τους έστειλε τώρα, όπως είπαμε, και με μια συγκεκριμένη αποστολή. Όχι μόνο να προσεύχονται οι λίγοι για τους άνυδρους τόπους, αλλά και να προετοιμάζονται για τους άνυδρους τόπους. Σκεφτείτε, αυτούς τους ανθρώπους είχαν έλθει ένα μακρινό ταξίδι από τη Βαβυλώνα, λέγεται ότι κρατούσε περίπου 4 έως 6 μήνες. Τους είχαν δώσει χρυσάφι, αργυρά σκεύη, αγαθά, κτίνη, αλλά όσα και να είχαν μαζί τους, όσο στάρι και να είχαν μαζί τους, όταν έφτασαν εκεί θα είχε λιγοστέψει πολύ και τώρα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ή το στάρι αυτό να το πετάξουν στη γη και να το σπείρουνε με την ελπίδα ότι θα θερήσουνε και με την πίστη ότι ο Θεός θα βρέξει πρόημο βροχή για να πιάσει ο σπόρος και όψιμο βροχή για να γίνει μεγάλη καρποφορία πριν λίγο το θερισμό, καθώς συνηθίζει ο Θεός με πρόημο και με όψιμο βροχή, και επαναλαμβάνω, πρόημο βροχή για να πιάσει ο σπόρος και όψιμο βροχή για να καρποφορήσει καρποφορία μεγάλη λίγο πριν το μεγάλο θερισμό. Αυτό συνηθίζει ο Θεός και ο λαός Ισραήλ τα ήξερε αυτά. Και ο λαός του Θεού τα ξέρει αυτά. Και έτσι πρέπει να πάρει τώρα μια μικρή απόφαση. Να θυσιάσει αυτό που έχει τώρα να φάει με την ελπίδα ότι όταν θα θερήσει θα έχει αφθονία σποράς, αφθονία θερισμού, όχι μόνο για αυτούς αλλά και για όλους τους άλλους που πρόκειται να έρθουν σε λίγο, για τους οποίους προσεύχονται και ξέρουν ότι θα έρθουν και ήρθαν με τον Νεεμία. Είναι μια απόφαση, μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική. Ζω όχι δια της όψεως αλλά δια της πίστεως. Σπέρνω από το λίγο που έχω με την ελπίδα ότι θα θερήσω πολύ στον χρόνο τον προσδιορισμένο από το Θεό.
και πιστεύω ότι για να θερίσω, για να πραγματοποιηθεί η ελπίδα μου, ο Θεός είναι αυτός που θα στείλει πρώιμον και όψιμον βροχήν για να πραγματοποιηθεί η ελπίδα μου, η ελπίδα μου να μην με κατεσχύνει, η ελπίδα μου να είναι βεβαία και ασφαλής. Πιστεύουν επελπίδι, πιστεύουν με ελπίδα, πιστεύουν ότι ο Θεός θα βρέξει, πιστεύουν ότι ο Θεός πρώτον θα βρέξει στους άνυδρους τόπους και θα τους ζωοποιήσει. Πιστεύουν ότι θα βρέξει στη σπορά τους και θα θερίσουνε. Ελπίζουνε στο Θεό ότι ο Θεός όπως συνηθίζει έτσι και θα κάνει, απαντώντας στην προσευχή τους πρώτον, στο έργο τους δεύτερον. Γιατί αν ο Θεός δεν απαντήσει στην προσευχή μας πρώτον και στο έργο μας δεύτερον, τότε και η πίστη μας είναι ματαία και η ελπίδα μας θα μας κατασχύνει. Αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε βάσιμα στην αγάπη του Θεού, στη χάρη του Χριστού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, όλοι έχουμε μέσα στην οικογένειά μας, στη συγγένειά μας, άνυδρους τόπους που χρειάζονται την άνωθεν βροχή και την πρώιμο και την όψιμο. Και όλοι έχουμε μικράν δύναμη, μικράν σπορά, μικρά υπάρχοντα, πνευματικά εννοώ, τα οποία όμως όταν τα σπείρουμε με ελπίδα ότι ο Θεός θα τα αυξήσει και με πίστη ότι ο Θεός θα βρέξει, τότε θα θερίσουμε. Γι' αυτό το στόμα τους έχει γεμίσει γέλωτα. Όχι γιατί σώθηκαν αυτοί, όχι γιατί επέστρεψαν αυτοί οι λιγοστοί μόνο, βεβαίως και γι' αυτό χαρήκανε, βεβαίως χαιρόμαστε που σήμερα είμαστε εδώ, βεβαίως χαιρόμαστε που κατά έναν παράξενο τρόπο ο καθένας μας με τη δική του ομολογία δέχθηκε πρόσκληση από ποιον, από τον παντοδύναμο Θεό, και δια του Ιησού Χριστού μας πρόσθεσε στη δική του εκκλησία και στο δικό του λαό και μας έκανε έθνος Άγιο, βασίλειον ιεράπτευμα, λαόν τον οποίον εκάλεσε ο Θεός με αποστολή να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Ευχαριστούμε το Θεό, δοξάζουμε το Θεό, αλλά έχουμε και πόνο στην καρδιά μας για τους άνυδρους τόπους της οικογένειάς μας, ακόμη του περιβάλλοντος μας σε γέννη. Έχουμε πόνο στην καρδιά μας. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε με ελπίδα ότι ο Θεός θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού και θα φέρει νερό πολύ. Νερό πολύ μέσα από τους χυμάρους, να ανθίσουν και να καρποφορήσουν όλοι οι άνυδροι τόποι της Σιών. Όλοι οι άνυδροι τόποι της ζωής μας, της οικογένειάς μας, της εκκλησίας μας, της πατρίδας μας. Προσευχόμαστε, Κύριε, επίστρεψον τους εχμαλώτους ως τους χυμάρους εν τον νότο. Αλληλούια. Επίστρεψον, Κύριε. Μόνο Εσύ, αν μας επιστρέψεις, αν τους επιστρέψεις, θα επιστραφούνε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τους επιστρέψει. Μόνο αν Εσύ επιστρέψεις, τότε θα επιστραφούνε. Αν Εσύ σώσεις, τότε θα σωθούνε. Επίστρεψον, Κύριε. Απάντησε στην προσευχή μας.
απάντησε στον πόνο της καρδιάς μας, στη θλίψη μας, στα δάκρυά μας, αλλά ευλόγησε και το λιγοστό έργο της μικράς δύναμης που έχει ο καθένας από μας. Να θυσιάζουμε από το λίγο που έχουμε σήμερα με την ελπίδα ότι θα θερίσουμε και πολύ και για πάντα. Γιατί ο Θεός θα βρέξει πρώιμον βροχήν και όψιμον βροχήν κατά το λόγο του και κατά το θέλημά του. Άλλωστε ο Απόστολος Ιάκωβος μας το εξηγεί πάρα πολύ ωραία λέγοντας: «Μακροθυμήσατε λοιπόν αδελφοί μου έως της παρουσίας του Κυρίου». Σκεφτείτε, ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης, όχι το δικό του. Μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Δεν περιμένει τον δικόν του πολύτιμον καρπόν που δεν τον έχει και ούτε θα τον έχει ποτέ. Τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί, γιατί η γη θα βλαστήσει και θα καρποφορήσει εφόσον ο Θεός θα βρέξει βροχήν πρώιμον και όψιμον. Αδελφοί μου αγαπητοί, καλό μήνυμα, καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για τους άνυδρους τόπους σας και μου. Ακούστε με σας παρακαλώ. Καλές βουλές βουλεύεται για τους άνυδρους τόπους σου, αδελφέ μου, που ακούς με προσοχή. Αδελφοί μου που ακούς με θλίψη. Έχει χυμάρους ετοιμασμένους που θα οδηγήσουν, ακούτε, έχει χυμάρους, έχει αυτό που ετοιμάζει το νερό, που περνάει το νερό, κοίτες χυμάρων ετοιμασμένους που θα οδηγήσει, για να οδηγηθούν τα ύδατα, τα ζώντα, τα οποία θα στείλει ο Θεός από το δικό του ουρανό. Έχει όλα έτοιμα. Τώρα ελπίζουμε ότι όλοι οι άνυδροι τόποι μας θα καρποφορήσουν, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός θα βρέξει πρώιμον βροχή για να σταθούνε και όψιμον βροχή για να καρποφορήσουν πολύ πριν το θερισμό. Επειδή είναι Θεός αγάπης, ελέους, επειδή είναι Θεός δόξης, επειδή είναι Θεός που ενδιαφέρεται για τον άνυδρο τόπο, που ενδιαφέρεται για το λιγοστό σπόρο σου, που ενδιαφέρεται για τη μεγάλη καρποφορία, τώρα ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες, καθώς έστειλε την πρώιμη βροχή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και σήμερα είμαστε χριστιανοί εξαιτίας της πρώιμης βροχής στα χρόνια εκείνα που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο με αποστολικό τρόπο σε όλη την Οικουμένη. Και τώρα περιμένουμε, μακροθυμούμε όπως οι Γεωργοί, καθώς εμείς παίρνουμε το λιγοστό σπόρο που μας λείπει κιόλας, αλλά περιμένουμε την όψιμη βροχή που θα γεμίσει τους χυμάρους να ποτιστούν, να πλημμυρίσουν από ύδατα ζώντα οι άνυδροι τόποι, για να θερίσουμε καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει λίγο πριν το θερισμό. Αμήν.